Καλημέρα σας. Είμαστε στον Τύρναβο, στο πλαίσιο του προγράμματος Innovio. Είναι ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του Μέτρου 16 και ο σκοπός του προγράμματος Innovio έχει την μελέτη για την αξιοποίηση των υπολοιμάτων των ενοποιείων. Και συγκεκριμένα, στην περίπτωση μας, το ενοποιείο του Αγροτικού Ενοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου. Μετά την παραλαβή των σταφυλιών στο ενοποιείο και τη διαδικασία ενοποίησης, έχουμε ως υπολείμματα τα στέμφυλλα, τα οποία μέχρι σήμερα πιστεύουμε ότι δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε. Και η χρήση τους στη συνέχεια δεν επιφέρει κάποιο ιδιαίτερο οικονομικό όφελος στο συνεταιρισμό και γενικότερα στα ενοποιεία. Και θέλουμε αυτά τα υπολείμματα του ενοποιείου να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να παράξουμε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Όμως, επειδή όλοι ξέρουμε την λαϊκή παροιμία «Φέρος, τρίγος, πόλεμος», την περίοδο της υνοποίησης δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη επεξεργασία των στεμφύλων για να παράγουμε αυτά τα προϊόντα που εμείς σκεφτόμαστε. Επομένως, το πρώτο μας μέλημα είναι να αναπτύξουμε μια ικανοποιητική, μια βέλτιστη, μια οικονομική διαδικασία ξύρανσης, ώστε να αποθηκεύσουμε τα αποξηραμένα στέμφυλλα για να τα χρησιμοποιήσουμε σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτά τα στέμφυλλα που θα τα ξηράνουμε και θα τα διατηρήσουμε για να τα αξιοποιήσουμε αργότερα, θα μπορούσουμε να πάρουμε από αυτά διάφορα καινούργια προϊόντα. Ένα προϊόν καινούργιο που θα μπορούσαμε να πάρουμε και εύκολο προϊόν να γίνει με κάποιες μικρές τροποποιήσεις και προσθήκες ακόμα και στον χώρο του ενοποιείου, είναι αλεύρι στεμφύλων και γιγάρτων. Αυτό το αλεύρι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη ζαχαροπλαστική, στην αρτοποιία, όσοι έχει ή και με μείγμα αλεύρου δημητριακών. Ένα άλλο προϊόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε τα γίγαρτα, από τα οποία θα πάρουμε το λάδι τους, το γιγαρτέλαιο ή σταφυλέλαιο όπως πολλοί λένε, το οποίο εκτός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη διατροφή, χρησιμοποιείται σε καλλιντικά και σε άλλα προϊόντα με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα στέμφυλλα εκτός του να κάνουμε το αλεύρι, να παραλάβουμε χρωστικές από τα στέμφυλλα, φαινολικά, συστατικά, φαινόλες, πολυφαινόλες, ανθοκιάνες, φλαβανόνες και άλλα συστατικά, ή σαν μείγμα, ή να τα διαχωρίσουμε σε κατηγορίες, αλλά και σαν μείγμα σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη, που μπορούν να έχουν πάλι εφαρμογές στα καλλιντικά. Στο παρελθόν είχαμε ως εργαστήριο χημίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είχαμε φτιάξει ένα κραγιόν με χρωστικές από στέμφυλλα και είχαμε κερδίσει και τον πρώτο διαγωνισμό που είχε κάνει η Διαπαγγελματική Ένωση Ινού και Αμπέλου. Άρα θεωρούμε ότι τα υπολείμματα της υνοποίησης δεν είναι για πέταμα, γιατί αν τα πετάξουμε επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, όχι αυτό που μπορεί να γίνεται πολλές φορές ως τώρα σε πολλές περιοχές σαν πρόσθετο στο έδαφος για την βελτίωση του εδάφους, που δεν είναι, έχει υψηλό κόστος για αυτό που προσφέρει αυτό το προϊόν, αλλά με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σαν αυτά που ανέφερα. Ευχαριστώ.